Είμαι. Έτσι, ούτως ή άλλως ήταν και την πέμπτη η ημέρα σας. Ήτανε την πέμπτη ημέρα μας. Έχουμε μαζί ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε, κύριε Σαράντη μου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου, πρόεδρο του ΚΕΘΗ, που είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Κύριε Αγαθοπούλου, η Ελλάδα είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει τις γυναίκες έτσι ισότιμα? Πολλά βήματα έχουν γίνει. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά που πρέπει ακόμη να γίνουν. Mm-hmm. Προφανώς είμαστε μια χώρα στην οποία μια σύγχρονη κοινωνία, μια κοινωνία που τα δικαιώματα πλέον των γυναικών σε μεγάλο βαθμό έχουν κατακτηθεί, αλλά είναι και κάποια μικρά πραγματάκια που κρύβονται πίσω και από τις λέξεις, αλλά γενικότερα που σίγουρα υποκρύπτουν και ένα σεξισμό και στερεότυπα και μια υποβάθμιση του γυναικείου φύλου. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι παρότι πολλά έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, είναι και πολλά αυτά που σιγά σιγά καταστρατηγούνται δικαιώματα, έτσι. Να το καταλάβουμε. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο δεν αφορά τη χώρα μας βέβαια, αφορά την Ισπανία αν δεν κάνω λάθος, είδαμε την τελευταία εβδομάδα ότι πλέον δικαιώθηκε εργοδότης ο οποίος απέλησε έγκυο γυναίκα. Ναι. Α, ναι. Την είχαμε πει αυτή. Το είχαμε πει κιόλας. Ακριβώς, δηλαδή σιγά σιγά κεκτημένα παλαιότερων ετών βλέπουμε ότι πλέον δεν είναι δεδομένα. Και αυτό αφορά και τη χώρα μας αλλά και γενικότερα ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Είπατε πριν ότι υπάρχουν μικρά πράγματα τα οποία δείχνουν διαφορές. Ποια είναι αυτά? Δηλαδή, έχουμε περισσότερες γυναίκες γραμματείς και καθαρίστριες από ό,τι διευθύντριες, για παράδειγμα? Σαφώς έχουμε. Mm. Σαφώς έχουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα έχει να κάνει με την εργασιακή εξέλιξη, είναι ένα κομμάτι. Γιατί αντίστοιχα θα μπορούσα να δώσω και την πολιτική εξέλιξη, την εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης. Και αυτό, και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι καταρχήν οι κυβερνητικές θέσεις, έτσι, οι οποίες καλύπτονται από γυναίκες, είναι ελάχιστες. Και δεύτερον, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι στις τελευταίες εκλογές, τον Γενάρη του 2015, που ήταν με σταυρό οι εκλογές, ήταν πολύ περισσότερες οι γυναίκες από ότι το Σεπτέμβριο του 2015, που τελικά οι εκλογές έγιναν με λίστα. Άρα τα κόμματα τα ίδια αποφάσισαν. Ακριβώς, αποφάσισαν να μειώσουν τις γυναίκες στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρότι έτσι μιλάμε για ισόρροπη συμμετοχή. Ποσόστοση υπάρχει στις εκλογές με σταυρό, όχι στις εκλογές με λίστα. Μάλιστα. Mm-hmm. Πρόταση προς την προς τους πολιτικούς είναι το αυτό που κάνετε. Το ρυθμίζει αυτό η σύμβαση για τα δικαιώματα τα γυναικεία. Η σύμβαση όχι, διότι αφορά η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, mm-hmm, που συζητείται από χθες στη Βουλή, όχι, γιατί αφορά το θέμα της έμφυλης βίας. Mm. Όμως μπαίνει από την επόμενη εβδομάδα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Και εκεί ένα μεγάλο βήμα είναι, όχι όμως αυτό που εμείς θα θέλαμε, ότι η ποσόστοση αυξάνεται από το 30% στο 40%. Mm-hmm. Εμείς διεκδικούμε το 50%. Εντάξει, πάντα βάζουμε ένα στόχο για να το... Προφανώς, έτσι γίνεται. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει ρόλο, θεωρείτε, σε αυτά τα πράγματα? Έτυχε και το ρώτησα προηγουμένως και στον κύριο Σταθάκη. Mm. Και το λέω αυτό γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με την πρόληψη, την καταπολέμηση της βίας, mm-hmm, των γυναικών, της ενδοοικογενειακής βίας, έχουν, mm-hmm, τις κοινωνικές τους υπηρεσίες. Παίζουν ρόλο? Προφανώς παίζει ρόλο και είναι ο φορέας ο οποίος είναι πιο κοντά στον πολίτη, έτσι. Mm-hmm. Και φυσικά, εάν η τοπική αυτοδιοίκηση στελεχωθεί με περισσότερες γυναίκες, αυτό είναι και ένα βήμα για, ίσως και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα μεγάλο πεδίο, αν θέλετε, θα λέγαμε, που μπορούν οι γυναίκες να δράσουν. Ναι. Κυρία Αγαθοπούλου, είστε μια νέα γυναίκα, έχετε και ίδια απολυτευτεί, έχετε υπάρξει βουλευτής. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πώς παρουσιάζουν τις γυναίκες γενικά και τις γυναίκες πολιτικούς ιδιαίτερα? Αυτό το άρωμα γυναίκας είναι σεξιστικό? Υλοποιήσαμε μια έρευνα, mm-hmm, η οποία τελείωσε πάρα πολύ πρόσφατα. Δεν έχει ακόμα εκδοθεί, να φανταστείτε, η οποία αφορούσε... Να δώσουμε στοιχεία πρώτοι εμείς. Σας ακούω. Ακριβώς. Αφορούσε τον σεξισμό στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Και αυτό το οποίο περιγράφεται στην έρευνα είναι ότι οι γυναίκες κυρίως παρουσιάζονται με τις ιδιότητές τους, τις οικογενειακές, μητέρα, τις προσωπικές αδερφή, και όχι τόσο τις επαγγελματικές ή τις πολιτικές. Ακόμα και οι γυναίκες πολιτικοί, όταν βγαίνουν να παρουσιαστούν, αυτό για το οποίο τις συζητάμε είναι κυρίως η προσωπική τους ζωή, σε αντίθεση με τους άνδρες. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι οι γυναίκες πολιτικοί προεκλογικά παρουσιάζονται πολύ λιγότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από ότι οι άντρες. Αντίθετα, προεκλογικά παρουσιάζονται πάρα πολύ οι γυναίκες σύντροφοι ανδρών πολιτικών. Και αυτό φαντάζομαι ότι συμβαίνει για να ενισχύσουν την θέση στο του καλού οικογενειάρχη άνδρα πολιτικού. Στο μυαλό μου έχω ότι αυτά είναι πολλές φορές είναι η στρατηγική επικοινωνίας. Ακριβώς. Και ακριβώς. Επειδή το δείξαμε προηγουμένως τον Μπάρακ Ομπάμα με την σύζυγό του, ήταν ένα από τη στρατηγική επικοινωνία. Συγκεκριμένη έτσι. Έχει ξεφύγει πάντως από το στενό ρόλο της πρώτης αερίας. Πάντα έτσι ο πολιτικός ήθελε να δείξει τη συντροφικότητα. Ότι είναι καλός οικογενειάρχης. Και καλός σύζυγος. Mm-hmm. Ακριβώς. Και έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα η έρευνα αυτή που θα ήταν πολύ χρήσιμο φαντάζομαι να ενημερωθείτε. Ειρήνη, για να κλείσουμε με αυτό, συγγνώμη για τον ενικό. Ίσα-ίσα. Πώς θα συμβούλευε. Νιώθω πιο άνετα κι εγώ. Ίσα-ίσα φέρετε το. Λοιπόν, τι θα συμβούλευες ένα νέο κορίτσι που πέφτει θύμα bullying ή σεξιστικών σχολείων. Μία νέα, μία έφηβη γυναίκα. Καταρχήν, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η εκπαίδευση και η αυτοπεποίθηση που αποκτούμε ως γυναίκες στην καθημερινότητά μας. Έτσι, από εκεί και πέρα, πάντα όταν πέφτουμε θύματα τέτοιων σεξιστικών συμπεριφορών που δεν είναι πάντα πολύ εμφανής η βία αυτή, έτσι, σίγουρα πρέπει να το τονίζουμε, να το λέμε και να διεκδικούμε καλύτερη προφανώς αντιμετώπιση. Μάλιστα. Πλησιάζουμε στο τέλος. Πλησιάζουμε στο τέλος. Νομίζω καλύφθηκες. Εγώ ναι. Και ούτως ή άλλως στο δικό μου μυαλό δεν, και έχει να κάνει με τον άντρα, ξέρεις, αυτές τις κουβέντες πάντα... Ομολογώ, το παρακολουθώ... Με ενδιαφέρον. Ναι, έτσι, το παρακολουθώ με ενδιαφέρον και βάζω τον εαυτό μου στη μέση. Το δικό μου το μυαλό αυτό που πρέπει να κάνει έχει να κάνει με μια δίκαιη κοινωνία, με ισότητα που αφορά ανεξάρτητα από το φύλο. Αφορά προφανώς, τον καθέναν από εμάς. Γιατί η ισότητα των φύλων αφορά και τα δύο φύλα. Αν υπάρχει ισότητα προς τις γυναίκες, ευνοείται όλη η κοινωνία μας, έτσι. Κάνετε κάτι στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη. Κάνουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών, η οποία έγινε και την Πέμπτη εδώ στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία. Μια μουσική παράσταση με την Αναστασία Μουτσάτσου και τη Γιώτα Νέγκα, που έχει να κάνει με το πώς η μουσική μπορεί να περάσει σεξιστικά πρότυπα και στερεότυπα, ακόμα και η μουσική. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση την Τετάρτη στο Μήλο, δωρεάν, με δωρεάν είσοδο. Οπότε περιμένουμε τους Θεσσαλονικείς και τις Θεσσαλονικείς. Και θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη, πάλι στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάνε και τα σεμινάρια τα οποία διοργανώνει το ΚΕΘΗ. Αφορά το δικό σας κλάδο, τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για την επιμόρφωση, για την αποφυγή του σεξιστικού λόγου στον δημόσιο λόγο. Νομίζω ότι και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι να σας δούμε να συμμετέχετε. Πάμε μια Θεσσαλονίκη. Και στην Αθήνα τις 30 του Μάρτη. Τέλεια. Τότε θα τα πούμε εκεί λοιπόν. Ωραία. Κυρία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Και εμείς από την Αθήνα πήγαμε.